ενισχύει στον τόπο του συμβάντος και όχι να τον αφήνει να βοηθεί και να πεθαίνει. Ο μάθος για 4 ολόκληρα λεπτά ζητάει υπογνωσμένη βοήθεια. Κανείς δεν καταλαβαίνει τη λέξη πεθαίνω. Είναι το δρυμή κατηγορό της αδελφής του 33χρονου αρχιπυροσβέστη Μάνθου Μάντζιου, ο οποίος στις 12 Σεπτεμβρίου στην προσπάθειά του να σώσει μια 44χρονη μητέρα δύο παιδιών εγκλωβίστηκε στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στο Παλαιό Φάληρο και βρήκε τραγικό θάνατο. Όπως καταγγέλει στο Μέγκα, ο αδελφός της έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος εντελώς αβοήθητος. Είμαι σίγουρη ότι έχει πεθάνει αβοήθητος. Αποδεικνύεται από χίλιους δύο τρόπους. Και κυρίως έχει μείνει ανέστητος σχεδόν 3 ώρες. Δεν τον βοήθησε κανείς εκείνο το βράδυ. Ούτε οι συνάδελφοί του, ούτε όποιος θα έπρεπε να μπορέσει να τον βοηθήσει. Από την έρευνα του Τεχνικού Συμβούλου της Οικογένειας προέκυψε ότι το μοιραίο βράδυ η συσκευή του Μάνθου είχε ξεμείνει από οξυγόνο και αναγκάστηκε να βγει στη βεράντα για να πάρει τις τελευταίες του ανάσες λίγο πριν πνιγεί από τους πυκνούς καπνούς στο φλεγόμενο κτίριο. Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής από τις 9:27 έως τις 9:31, δηλαδή για 4 ολόκληρα λεπτά, ο Μάνθος ζητούσε απεγνωσμένα μέσω ασυρμάτου κλιμακοφόρο όχημα να πάει στο σημείο για να τον σώσει. Αυτή είναι η τελευταία του δραματική έκκληση. Κέντρο, είμαι στο δεύτερο όροφο, ξαπλωμένο στη βεράντα. Να έρθει κλίμακα άμεσα. Έχω ξεμείνει από αέρα. Μιλήστε αργά καθαρά. Δεν σας λαμβάνει καθαρά το κέντρο. Τι ακριβώς χρειάζεστε, τι ακριβώς συμβαίνει. Βραχιονοφόρα και κλίμακα. Θα πεθάνω από τη βεράντα. Ελήφθη, θα πεθάνω. Είμαι σίγουρη ότι ο Μάνθος θα ζούσε αν είχαν κάνει κάτι πιο νωρίς. Αν είχε φτάσει πιο νωρίς το κλιμακοφόρο όχημα, το οποίο ο ίδιος καλεί για 4 φορές. Η αδελφή του ηρωικού αρχιπυροσβέστη καταγγέλει επίσης ότι το πρώτο κλιμακοφόρο έφτασε στις 10 παρά 10. Αλλά όχι για να σώσει το Μάνθο όπως θα έπρεπε, αλλά χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και μάλιστα στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Στις 11:22, σχεδόν 2 ολόκληρες ώρες μετά την τελευταία του επικοινωνία στον ασύρματο, και ενώ ο Μάνθος παραμένει λιπόθυμος στο μπαλκόνι, εμφανίζεται το δεύτερο κλιμακοφόρο για να τον σώσει. Είναι όμως αργά, πολύ αργά. Όπως λένε πάντως από την πυροσβεστική, θα ρηχτεί άπλετο φως στην υπόθεση. Εμείς από τις 20 Δευτέρου έχουμε στείλει στον αρμόδιο εισαγγελέα ακριβές αντίγραφο της ένορκης διοικητικής εξέτασης. Έχει ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, απλά δεν έχει βγει το πόρισμα. Μετά την άσκηση από τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος, το μόνο που ζητάει τώρα η οικογένεια του αρχιπυροσβέστη είναι να προχωρήσει γρήγορα η ανάκριση και να καθίσουν στο σκαμνί όσοι έχουν ευθύνες. Δεν είναι ήρωας ο Μάνθος. Ο Μάνθος είναι αδικοχαμένος. Με πονάει πάρα πολύ που το λέω. Πονάει όλη μου την οικογένεια, όλη την κοινωνία. Κανένας δεν έχει ξεχάσει το θάνατό του 5,5 μήνες μετά.